Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, παρά την εκλογική ήττα που υπέστη η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, κάνει το μαύρο άσπρο, ερμηνεύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα ως εντολή του λαού να συνεχίσει το απεχθέστατο αντιλαϊκό της έργο. Έτσι λοιπόν, με αλαζονία και κάνοντας πως δεν καταλαβαίνει το μήνυμα των ευρωεκλογών, κατέθεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας μια κατάπτυστη τροπολογία για να κλείσει τη Λάρκο, να πετάξει τους εργαζόμενους στα προγράμματα ανεργίας και να οδηγήσει τα χωριά 5 νομών της χώρας σε μαρασμό. Πρόκειται για άλλη μία μαύρη σελίδα στο αντιλαϊκό της καρνέ, ικανοποιώντας με πίστη και προσήλωση τις απαιτήσεις των καπιταλιστών. Μια τροπολογία που δίνει στον ειδικό διαχειριστή το πράσινο φως για την διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού, να μπορεί να μεταβιβάζει το ενεργητικό της συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης ως συνόλου σε κατάσταση παύση λειτουργίας. Και μάλιστα μπορεί να εκτελεί διαχειριστικές πράξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και την απόλυση των εργαζομένων. Αυτό που συντελείται στην Κλάρκο είναι έγκλημα και να είναι σίγουρη η κυβέρνηση ότι θα υπάρξει και τιμωρία. Καλούμε την κυβέρνηση, τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό και να την αποσύρει αυτή την δελειρή και τερατόμορφη τροπολογία. Είναι απαράδεκτη, αντεργατική, επιζήμια για τη χώρα, το λαό και τους εργαζόμενους της Λάρκο. Οι εργαζόμενοι ζητούν, διεκδικούν την επαναλειτουργία της Λάρκο και όχι το κλείσιμο και την απόλυσή τους. Είναι εδώ, έξω, στο Σύνταγμα, διαδηλώνουν και περιμένουν να αποσύρει η κυβέρνηση την τροπολογία, συνεχίζοντας αυτό τον ηρωικό και αλήγιστο αγώνα, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν τον βάζουν κάτω, ότι ο αγώνας τους δυναμώνει αντί να κάμπτεται, ότι η ενότητά τους γίνεται ακόμα πιο ισχυρή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει και από αυτό το βήμα για άλλη μία φορά τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της Λάρκο, στους κατοίκους των περιοχών των 5 νομών. Τους καλεί σε επαγρύπνηση, καλεί όλο το λαό σε επαγρύπνηση, σε ετοιμότητα την εργατική τάξη να είναι μπροστά σε όλες τις κινητοποιήσεις. Να συμπαραταχθεί σήμερα στις 12 η ώρα το μεσημέρι εδώ απ' έξω στο Σύνταγμα για να σημάνει ξεσηκωμός απ' άκρης άκρης όλη τη χώρα μέχρι να ανοίξει ξανά η Λάρκο, μέχρι η τζιμινιέρα να καπνίσει. Το αίτημα λοιπόν είναι πάνθυμο. Η κυβέρνηση να αποσύρει εδώ και τώρα την τροπολογία. Περνώντας στο νομοσχέδιο που συζητάμε, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες κατά βάση βρίσκονται σε αντιλαϊκή κατεύθυνση και σε συνδυασμό με την κατάπτυστη τροπολογία για τη Λάρκο που θα ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου, αν δεν την αποσύρει η κυβέρνηση, μας κάνει ως ΚΚΕ να καταψηφίσουμε επί της αρχής. Ποιες ρυθμίσεις περιλαμβάνει? Πρώτον, την επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 237 του 86 περί υποχρέωσης ασφάλισης αστικής ευθύνης με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2118 του 2021 για την αύξηση της προστασίας των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων, τους ελέγχους ασφάλισης για την καταπολέμηση του φαινομένου της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων, την επέκταση των περιπτώσεων αποζημίωσης από το επικουρικό κεφάλαιο και άλλες διατάξεις. Για όλες αυτές τις τροποποιήσεις, από μία πρώτη ματιά, δεν θα μπορούσε να έχει κάποιος αντίρρηση. Βέβαια, μελετώντας τα ψηλά γράμματα του σχεδίου νόμου, αλλά και με αφορμή την συζήτηση που αναπτύχθηκε στην αρμόδια επιτροπή και τα όσα υπόθηκαν από τον Υπουργό και τους υφυπουργούς πίσω από τις συγκεκριμένες διατάξεις, όπως και εκείνες για τον αντοπισμό και καθάριση αδρανών και ανασφάλιστων οχημάτων, αποκαλύπτονται οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε προσεκτικά, για παράδειγμα, την ομιλία του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη να λέει ότι η κυβέρνηση σε σχέση με τα ανασφάλιστα και αδρανή αυτοκίνητα έχει αυξημένη κοινωνική ευαισθησία, προαναγγέλλοντας στο όνομα μάλιστα της ισονομίας των πολιτών, όπως είπε, νέα κλιμακωτά χαράτσια, αστηρότατες κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα μέσω των ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών που φτάνουν μέχρι και τα 10.000 ευρώ.
όταν εντοπιστεί, για παράδειγμα, ο κάτοχος ενός αδρανούς οχήματος να έχει σταθμεύσει σε κάποιο άλλο μέρος από αυτό που αρχικά είχε υποδείξει. Έτσι λοιπόν αξιοποιείται η νέα ψηφιακή τεχνολογία από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη σπραξιμότητα του κράτους, για μεγαλύτερα πρόστιμα και χαράτσια, για να ευνοηθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται για το γνωστό εισπρακτικό σαφάρι του κράτους, την έφοδο του δημοσίου, όπως είπε ο ίδιος ο Υπουργός στην Επιτροπή, σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικοκυριών, χαρακτηρίζοντάς τους άλλη μία φορά μπαταχτσίδες, εγείροντας και πάλι τον κοινωνικό αυτοματισμό, χωρίζοντάς τους σε εξυπνούλιδες, το είπε ο ίδιος ο Υπουργός, που δεν πληρώνουν και τα κορόιδα που πληρώνουν, όπως έκανε και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, που τους χαρακτήριζε φοροφυγάδες για να περάσει την τεκμαρτή φορολόγηση. Ας κοιτάξει λοιπόν η κυβέρνηση τον καθρέπτη και θα δει ποιος ευνοεί ποιον. Όχι μόνο βέβαια η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν διαχρονικά. Είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που πληρώνουν μόλις το 5% των φόρων και ο λαός το 95%. Είναι εκείνοι που τσεπώνουν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ κρατικές επιδοτήσεις και απολαμβάνουν πληθώρα προκλητικών φοροαπαλλαγών που καταλήγουν να τις πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά με την αύξηση της φορολογίας. Είναι η πατέντα του αναβαλλόμενου φόρου στις τράπεζες, με αποτέλεσμα να μην πληρώνουν cents, αντίθετα να οφείλουν μέχρι σήμερα πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι οι προκλητικές φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, με την εθελοντική τους φορολόγηση, το δωρεάν πετρέλαιο που τους παρέχει το κράτος, όταν ο λαός πραγματικά παγώνει το χειμώνα γιατί δεν το έχετε αφήσει σάλιο για να προμηθευτεί. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν ενδιαφέρεται για την οδική ασφάλεια του λαού, αλλά τη μεγαλύτερη σπραξιμότητα από το κράτος για να τα δώσει μετά με το άλλο χέρι στους επιχειρηματικούς ομίλους, το παραπέρα χαράτσομά του για να πιάνει τους δημοσιονομικούς στόχους, τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, καθώς και για την κερδοφορία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Αναρωτήθηκε κανείς άραγε αν τα λαϊκά νοικοκυριά με το πενιχρό του εισόδημα που εξανεμίζεται τις πρώτες 15 ημέρες από την εκτείναξη της ακρίβειας στο ρεύμα, στα καύσιμα, στην θέρμανση, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, με την άμεση και έμεση φορολογία, αν του φτάνουν να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, να πάει το αυτοκίνητό του στο ιδιωτικό κταίο, να πληρώσει και εκεί και να πληρώσει και τα πανάκριβα ασφάλιστρα, να το πηγαίνει στο συνεργείο για τη συντήρησή του και πολλά άλλα. Αναρωτηθήκατε γιατί υπάρχουν 500.000 ανασφάλιστα οχήματα. Απότομα έγιναν όλοι ασυνεπείς, εξυπνάκηδες, μπαταχτσίδες, όπως τους αποκαλεί η κυβέρνηση, απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Όχι, απλά δεν έχουν να πληρώσουν. Τι είναι αυτό πραγματικά που δεν καταλαβαίνετε? Και η εγγύηση του κράτους γύρω από τα ασφαλιστικά δικαιώματα έχει πάει περίπατο. Σε ενδεχόμενο χρεοκοπίας ασφαλιστικών εταιριών, οι ασφαλισμένοι δεν εξασφαλίζονται από το αποθεματικό τους. Μπορεί να προβλέπει το νομοσχέδιο αποζημίωση από το υποκουρικό σε 6 μήνες αντί για 2 ή 3 χρόνια που είναι, αλλά το ζητούμενο είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για να γίνουν οι πληρωμές. Αυξάνει την εισφορά στο επικουρικό των νομίμως ασφαλισμένων σε 6% από 2 που ήταν μέχρι τώρα. Αναφέρομαι στο Προεδρικό Διάταγμα 237 του 86, το οποίο αντικαθίσταται. Αναφέρει το νομοσχέδιο ότι η εισφορά βαρύνει 30% τον ασφαλισμένο, που έτσι κι αλλιώς είναι υψηλό, και 70% την ασφαλιστική εταιρεία. Αλλά στην πραγματικότητα όλα τα λεφτά είναι των ασφαλισμένων και αυτά που διαχειρίζεται η εταιρεία. Έτσι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στα ασφάλιστρα. Μα ήδη τα ασφάλιστρα έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις τον τελευταίο καιρό. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. Στηρίζεται στην προσφορά και στη ζήτηση, στη λογική κέρδους, κόστους κέρδους, στην ανταποδοτικότητα, σε ατομικά συμβόλαια για ορισμένο πλαίσιο παροχών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με επώδυνους όρους αφέμαξης του λαϊκού εισοδήματος. Τα ασφάλιστρα της υποχρεωτικής ασφάλισης επιβαρύνονται από φόρο ασφαλίστρων, όχι από το ΦΠΑ, 15-20%. Πρόκειται καθαρά για διπλή φορολόγηση, αφού τα ασφάλιστρα δεν αγοράζουν εμπόρευμα άμεσα. Όταν γίνει η ζημιά, τότε τα ανταλλακτικά, η εργασία ή τα νοσοκομεία θα επιβαρυνθούν με το προβλεπόμενο ΦΠΑ. Γι' αυτό άλλωστε δεν ονομάζουν το φόρο ασφαλίστρων ΦΠΑ,
αλλά ως χαρτόσημο. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα συστηματικός έλεγχος σε ασφαλιστικές εταιρείες και αυστηρότατες κυρώσεις από το κράτος, ούτως ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, με το άρθρο 16 περί κυρώσεων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως προσβλέπονταν με το άρθρο 38 του Προεδρικού Διατάγματος 237, καταργείται. Πώς είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι ασφαλιστικές όταν καταργούνται οι όποιες κυρώσεις? Επίσης, το εδάφιο 3 που καταργείται λέει ότι η ασφαλιστική που κλείνει πρέπει να επιστρέψει τα ασφάλιστρα που έχει εισπράξει και αντιστοιχούν στο διάστημα μετά την ανάκληση της άδειας της. Το καταργεί και αυτό η κυβέρνηση. Ποιος δεν θυμάται άλλωστε το λουκέτο που έβαλε η City Insurance, μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, αφήνοντας ακάλυπτους 180.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς δεν καλύπτονται από κανένα φορέα ή αρχή. Το παραπάνω βέβαια κανόνι δεν είναι πρωτοφανές γεγονός. Τα γνωστά κράχ των Enron και Maxwell στο εξωτερικό, αλλά και του ασφαλιστικού ομίλου της Ασπής Πρόνοια στη χώρα μας, αποτελούν κορυφαία παραδείγματα. Το σύστημα της εκμετάλλευσης έχει στο DNA του τα χρηματιστηριακά κράχ. Όλη αυτή η ζέση της κυβέρνησης για τα 500.000 αδρανή οχήματα έχει και άλλη ανάγνωση. Κάτι που το κρύβει επιμελώς. Να τρέξει η αντικατάσταση οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας με νέα. Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, των λεγόμενων πράσινων οχημάτων, την υποχρεωτική αλλαγή αυτοκινήτου, καθώς και σε άλλους τομείς της καθημερινής ζωής, την κατάργηση καυστήρων πετρελαίου, δημιουργία πράσινων κτηρίων. Προβλέπει απαλλαγή από τα τέλη και τις εκπτώσεις για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, με αύξηση των τελών για τα υπόλοιπα οχήματα, ώστε να μην μειώνονται τα έσοδα, επιβάλλοντας τιμωρία σε όσους εργαζόμενους αδυνατούν να αγοράσουν τέτοια πανάκριβα οχήματα και παράλληλα εξασφαλίζοντας και πελατεία στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Η λυπητερή όμως θα πέσει στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Θα μπει βαθύτερα το χέρι στη τσέπη για να ενισχυθούν οι πράσινοι όμιλοι. Θα υπάρξουν νέοι φόροι, πράσινα τέλη και πρόστιμα, νέες επιβαρύνσεις στη λαϊκή οικογένεια για την υποχρεωτική αλλαγή εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ουσιαστική μείωση μισθών, εκτείναξη φορολογίας, μεγαλύτερη αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Είναι ένας πραγματικός πόλεμος που θα υποβαθμίσει βία τη ζωή της λαϊκής οικογένειας και μάλιστα χωρίς να προστατεύει και το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι το αποτύπωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πράσινες business να επιδοτούνται από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης για να τρέξει η πράσινη μετάβαση στην Ευρώπη. Το ΚΚΕ εναντιώνεται σε αυτή την πράσινη στρατηγική που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι αστικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. Σχετικά με τον κανονισμό 858-2022 για πιλωτικό καθεστώς για υποδομές αγοράς βάσης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Πρόκειται για το blockchain, δηλαδή ένα ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες και τα συστήματα να καταγράφουν συναλλαγές που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία. Το ζήτημα βέβαια είναι ποιος ελέγχει αυτές τις μεγάλες βάσεις δεδομένων για περιουσιακά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό λοιπόν που επιδιώκει ο κανονισμός είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι να ελέγξουν τα συστήματα, να βάλουν όρους και κανόνες στη διαχείρισή τους και να τα συγκεντρώσουν κάτω από τον έλεγχο μεγάλων επενδυτικών εταιριών για να μπορούν να παίρνουν υποχρεωτικές άδειες διαχείρισης με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, να εξασφαλιστούν τα επενδυτικά κεφάλαια από αβεβαιότητες και κινδύνους στο έδαφος ανταγωνισμών ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους και καπιταλιστικά κράτη. Τίποτα λοιπόν το θετικό δεν μπορεί να περιμένει ο εργαζόμενος λαός από τέτοια σχέδια που επιβαρύνουν τους ίδιους με επιπλέον βάρη και επιδείνωση των όρων της ζωής τους. Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει φυσικά αυτές τις διατάξεις της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Για την αξιοποίηση των ακινήτων δημοσίου και της τροποποίησης του νόμου 5024 του 2023 που εισάγει το παρόνομο σχέδιο. Αφορά τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου που βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με αυτόν, χωρίς να αλλάζει την φιλοσοφία του, το οποίο βέβαια το ΚΚΕ είχε καταψηφίσει. Αναφέρεται σε καταπατημένες κατά κύριο λόγο εκτάσεις δημοσίου, επί των οποίων υπάρχει κατοχή αδιαλείπτως από ιδιώτες, διευκολύνοντας την αξιοποίηση περιουσίας δημοσίου σε όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, βιομηχανικής, τουρισμού, εμπορίου. Τους δίνει δηλαδή την δυνατότητα να γίνουν κάτοχοι με το δικαίωμα της εξαγοράς με τίτλο από το ίδιο το κράτος.
Καταργείται η γεωργική χρήση επί 40 χρόνια χρήσης χωρίς τίτλο που επέτρεπε το αρχικό άρθρο, ενώ παραμένουν οι άλλες χρήσεις στην κατηγορία 1Β, βιοτεχνία, βιομηχανία, τουρισμό, εμπόριο και κατοικία. Διατηρείται η διάταξη η οποία αφορά μεγάλες εκτάσεις και μέχρι 100 στρέμματα εκτός σχεδίου για επιχειρήσεις, βιομηχανίες, τουριστικές, εμπορικές που έχουν καταπατήσει δημόσιες εκτάσεις, επιτρέποντάς τους να γίνουν κάτοχοι με το δικαίωμα της εξαγοράς με τίτλο από το ίδιο το κράτος. Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στους μεγαλοκαταπατητές, οι οποίοι αφού καταπάτησαν την κρατική έκταση, τη δήλωσαν για να τη διεκδικήσουν. Ποιος μπορεί άλλωστε να πιστέψει ότι από αυλεψία, λάθος ή ότι του ξέφυγε ο πάσαλος, καταπάτησε 100 στρέμματα. Και δεν μιλάμε για ένα και δύο. Υπάρχουν όμως και οι μικροιδιοκτήτες που λόγω ανέχειας καταπάτησαν ένα κομμάτι γης προκειμένου να βάλουν ένα κεραμίδι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και η κυβέρνηση σκόπιμα τσουβαλιάζει τους μικροιδιοκτήτες με τη μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τροποποιείται επίσης η παράγραφος 5 του άρθρου 54, το οποίο αναφέρεται σε δημόσιο ακίνητο που καλύπτει στεγαστικές ανάγκες ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων που έλαβαν χώρα πριν το 1965 καθ' υπόδειξη δημοσίων αρχών. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν αγοραστεί με συμβόλαια εντός ή εκτός σχεδίου, έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, έχουν περάσει ακόμα και σε δεύτερες γενιές ή εκτάσεις που ήταν καταπατημένες, κόπηκαν σε οικόπεδα, πουλήθηκαν από τους προκατόχους στις περισσότερες περιπτώσεις με αυθαίρετη κατάτμιση. Υπάρχουν εκτάσεις δασικές που στην πορεία οικοδομήθηκαν, εντάχθηκαν στο πολεοδομικό σχεδιασμό και είχαν δοθεί ακόμα και εκτάσεις σε ακτήμονες από το 1930 μέχρι το 1938 από διάφορες διανομές και σε πρόσφυγες, χωρίς όμως να δοθεί τίτλος ιδιοκτησίας. Καλείται τον κόσμο που έχουν τίτλους δεκαετιών, 30, 40 ή και περισσότερα χρόνια, που έχουν αγοράσει ακόμα και με στεγαστικά δάνεια να τα ξεπληρώσουν σε σημερινές αντικειμενικές αξίες. Το άρθρο 57 που τροποποιεί το άρθρο 16 του 50-24 του 2023 αφορά την κυριότητα επί ακινήτων εντός σχεδίου πόλης και αφορά πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Μικροιδιοκτήτες ολόκληρων περιοχών, οικισμών που ταλαιπωρούνται επειδή το δημόσιο διεκδικεί τα σπίτια τους, βρίσκονται σε διαρκή και χρόνια δικαστική διαμάχη με αγωγές που τις κάνει το ίδιο το δημόσιο. Εδώ αναφέρθηκαν στις συζητήσεις σειρά περιπτώσεων οικισμών στη διάρκεια της Επιτροπής, όπως καταθέσαμε και εμείς για την πόλη της Καρδίτσας, για τη Λαβρωτική, για την Έδεσα, ολόκληρους οικισμούς. Αναφερθήκαμε στην Επιτροπή για την υπόθεση της Καρδίτσας και μάλιστα υπόμνημα των κατοίκων, με υπόμνημα των κατοίκων, των οποίων τις ιδιοκτησίες διεκδικεί το δημόσιο. Είναι δυνατόν 115 οικόπεδα σχεδόν στο κέντρο της Καρδίτσας και 900 ιδιοκτήτες που μαζί με τις οικογένειές τους είναι χιλιάδες να μετατρέπονται σε ομήρους και να πρέπει να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ με την σημερινή αντικειμενική τους αξία? Και μάλιστα κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο απέρριψε τις ενστάσεις του δημοσίου και κατέγραψε τα ακίνητα στους σημερινούς ιδιοκτήτες. Κλείνοντας, σε κάθε περίπτωση όλο το νομικό οπλοστάσιο ευνοεί τους μεγάλους, όχι όμως τους μικροιδιοκτήτες. Διότι το δικό σας κριτήριο είναι η συνολική αναμόρφωση για τον χωροταξικό σχεδιασμό με στόχο την ικανοποίηση της επενδυτικής ανάγκης του κεφαλαίου. Εξάλλου, στην ίδια ρότα και όλες οι αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά και στην προώθηση μιας σειράς αστικών αναπλάσεων. Τις λαϊκές ανάγκες τις πετάτε στα σκουπίδια. Ευχαριστώ πολύ.